Δέλτα Σίγμα και εγώ προσωπικά για την ανταπόκριση που δίνατε απόψε στο κάλεσμά μας. Θα ευχηθώ καλή αποκριά, πρώτα Θεός με υγεία, να είμαστε όλοι καλά και να τα βγούμε. Ο Σύλλογος Άντρας Τηλεότητες λίγο πολύ γνωρίζουμε όλοι και εσείς γνωρίζετε από τις ενημερώσεις με τα χορευτικά μας που θα χορέψουν σήμερα, θα τα δείτε και μπροστά σας. Έχουμε νέα παιδιά, μικρά παιδιά και ενήλικες, να τους δείτε, να τους χαμαρώσετε, να τους χειροκροτήσετε. Για να ικανοποιήσετε τις προσδοκίες σας, τα όνειρά σας και ό,τι επιθυμείτε. Η Πλάστη είναι ένας κυλασιώτες, είναι μια συνιστόσα της ευρύτερης εορδέας, πολιτισμική, κοινωνική και πολιτική, ιδιαίτερα σημαντική, πράγματι όπως είπε ο Θέμης, με τεράστια ιστορία, αιώνων. Είναι μοδότης πολιτισμού για την περιοχή μας, πρέπει να παραμείνει έτσι. Να είστε όλοι καλά, να είστε όλοι ο ένας δίπλα στον άλλον, για τις δύσκολες μέρες που περνάμε, να τα καταφέρουμε και να πάμε καλύτερα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Και να συγχαρώ το Σύλλογο για το έργο που παράγει. Να μην σας καθυστερούμε, εδώ έχουμε για να περάσουμε καλά. Καλή διασκέδαση σε όλους. Με ιδιαίτερη χαρά είμαστε σήμερα εδώ, στην εκδήλωση ενός ιστορικού συλλόγου που εκπροσωπεί ένα ιστορικό χωριό. Η Βλάστη, ένα χωριό για το οποίο είμαστε όλοι περήφανοι. Και για το ίδιο και για την ομορφιά του, αλλά και για τους ανθρώπους του, οι οποίοι όπου και να πήγαν με ό,τι και να ασχολήθηκαν, ήταν άξιοι και πέτυχαν αυτό που ήταν. Θέλω να ευχηθώ καλή χρονιά, με υγεία και καλή διασκέδαση από τους ανθρώπους. Καλησπέρα. Εύχομαι ο Δήμος Σύλλογος να είναι δραστήριος και να τους προσφέρει πολιτισμό στον τόπο. Καλή δύναμη. Χαιρετισμούς του Δημάρχου του Ζαάφα, του Ζαμανίδη. Να συγχαρώ και το Προεδρείο. Είμαστε περήφανοι για το χωριό μας. Θα είμαστε τόσο ακαδημικά όσο και προσωπικά στον Πρόεδρο του Συλλόγου. Και συγχαρητήρια, πάντα τέτοια και καλή διασκέδαση.